Η τελευταία πράξη του θρίλερ για την έγκριση της νέας δανειακής σύμβασης διαδραματίστηκε στις Βρυξέλλες. Το Eurogroup αποφάσισε ότι η Ελλάδα πληρεί πλέον τις προϋποθέσεις και ενέκρινε την εκταμείευση των πρώτων 5 δισεκατομμυρίων που θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή του ομολόγου των 4,7 δισεκατομμυρίων που βρίσκεται στο χαρτοφυλάκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Προσερχόμενος στο κτίριο των συνομιλιών, ο Ευάγγελος Βενιζέλος δήλωσε αισιόδοξος ότι η συμμετοχή στο PSI θα φτάσει τελικά το 100%. Η αγορά καταλαβαίνει πολύ καλά ότι η αποδοχή της πρότασής μας είναι η μόνη επιλογή, η έξυπνη και επικερδής επιλογή. Είμαι πολύ αισιόδοξος για μια καθολική συμμετοχή. Για μας πλέον στόχος είναι η απόλυτη εφαρμογή του προγράμματος και η επιστροφή στην ανάπτυξη. Όλα δείχνουν ότι η ανταλλαγή ομολόγων πέτυχε. Τώρα πρέπει να ολοκληρωθούν οι τελευταίες τυπικές προϋποθέσεις. Μετά πρέπει να ενημερώσουμε την Επιτροπή Προϋπολογισμού της Bundestag. Αλλά επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πλέον. Μέσα στην εβδομάδα θα υπογραφεί το δεύτερο πακέτο βοήθειας στην Ελλάδα. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών πάντως, μιλώντας πριν τη σύνοδο στην εφημερίδα De Morgen, επανέλαβε ότι ενδεχομένως η Ελλάδα να χρειαστεί και τρίτο πακέτο διάσωσης. Μεγάλη συζήτηση έγινε για το χρονοδιάγραμμα των δόσεων, με την ελληνική πλευρά να επιθυμεί όσο γίνεται μεγαλύτερες δόσεις και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Χώρες όμως όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Φινλανδία, οι οποίες προβληματίζονται ότι οι εκλογές στην Ελλάδα θα φρενάρουν το μεταρρυθμιστικό έργο, ζητούν οι δόσεις να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες. Σε κάθε περίπτωση, το ύψος και ο χρόνος των δόσεων θα αποσαφινιστεί από τους εκπροσώπους των Υπουργών Οικονομικών στις 14 Μαρτίου. Το Euro Working Group θα λάβει την τελική απόφαση την Τετάρτη, αλλά επί της αρχής δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το δεύτερο ελληνικό πρόγραμμα θα εγκριθεί και θα ξεκινήσει. Ανησυχείτε ότι οι εκλογές θα καθυστερήσουν τις μεταρρυθμίσεις? Δεν το εύχομαι και δεν το πιστεύω. Στις 15 Μαρτίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα οριστικοποιήσει τη δική του συμμετοχή, με την επικεφαλής του Κριστίν Λαγκάρντ να εισηγείται ένα ποσό 28 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οριστικοποιήθηκε επίσης ο νέος ενισχυμένος τρόπος εποπτείας της εφαρμογής του νέου προγράμματος. Θα υπάρχει μόνιμη παρουσία στελεχών της Τρόικας σε όλα τα Υπουργεία με αναλυτικούς εβδομαδιαίους ελέγχους εκτός από τις τρίμηνες αξιολογήσεις των επικεφαλής. Κάθε φορά που θα διαπιστώνονται αποκλήσεις, αυτομάτως θα λαμβάνονται πρόσθετα μέτρα. Ο Άγγελος Βενιζέλος ενημέρωσε τους ομολόγους του και για την ολοκλήρωση της ανταλλαγής των υποελληνικών δίκαιο ομολόγων. Η Eurobank χαρακτηρίζει το PSI πολύ επιτυχημένη συμφωνία, καθώς μόνο η ελάφρυνση από τους τόκους την περίοδο 2012-2020 φτάνει τα 98 δισεκατομμύρια ευρώ. Η διαγραφή του ελληνικού χρέους συμβάλλει στη σταθεροποίηση όχι μόνο της Ελλάδας αλλά και του ευρωσυστήματος. Το πρόγραμμα αρκεί για τη διάσωση της Ελλάδας. Φτάνει ως το 2020 και αν οι Έλληνες εκπληρώσουν όλους τους όρους, θα είναι αρκετό. Ο οίκος Μούντις πάντως εκτιμά ότι και μετά το κούρεμα, το ελληνικό χρέος δεν είναι σίγουρο ότι θα φτάσει στο 120% του ΑΕΠ το 2020 και γι' αυτό το ρίσκο χρεοκοπίας παραμένει υψηλό. Συνδέστε τώρα με τον Σταμάτη Εσημένιο στη Βόνη και τον Θάνο Δημάδη στην Ουάσιγκτον. Σταμάτη, ξεκινάμε από εσένα. Είδαμε και τον κύριο Σόιμπλε σήμερα στο Eurogroup να εμφανίζεται αισιόδοξος ότι όλα θα τελειώσουν σε σχέση με τη νέα δανειακή σύμβαση της χώρας μας. Το ίδιο και ο κύριος Γιουνκέρ, ο οποίος, όπως είδαμε και στη συνέντευξη που έχει δώσει στον Αλέξη Παπαχελά, εμέσως πλην σαφώς ρίχνει τις βολές του στο Γερμανό Υπουργό Οικονομικών για τη στάση του ως προς το θέμα εξόδου ημί της χώρας μας από το ευρώ. Τι κλίμα επικρατεί στη Γερμανία εν ώψη της τελικής έγκρισης της δανειακής σύμβασης? Οι εκτιμήσεις θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι συγκρατημένα αισιόδοξες. Εκτιμάται ότι μετά την απομείωση του ελληνικού χρέους ανοίγει ο δρόμος για να γίνουν πράγματα τα οποία θα κινούνται σε δύο κατευθύνσεις. Η μία κατεύθυνση είναι η συνέχιση μιας περιοριστικής πολιτικής όσον αφορά τις δαπάνες και το άλλο είναι η ανάπτυξη. Όμως η εκτίμηση είναι ότι στη Γερμανία ότι πιθανότατα θα απαιτηθεί ένα ακόμη συμπληρωματικό πακέτο διάσωσης, το οποίο σύμφωνα όχι μόνο με τους αναλυτές αλλά και με μέλη της Επιτροπής Προϋπολογισμού της Γερμανικής Βουλής θα ανέρχεται στα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Άλλωστε και ο ίδιος ο κύριος Σόιμπλε δεν έχει αποκλείσει το τρίτο πακέτο. Η εκτίμηση είναι ότι το σενάριο της Τρόικας είναι υπεραισιόδοξο όσον αφορά την εξέλιξη των διαφόρων μεγεθών της ελληνικής οικονομίας και με το κούρεμα διασφαλίζεται στην πραγματικότητα μόνο ο χρόνος. Όσο η ελληνική οικονομία δεν είναι σε θέση να παράξει πρωτογενή πλεονάσματα,
δεν θα μπορεί να μειώσει ακόμη και τα απομειωμένα χρέη της. Και για να παράξει πλεονάσματα η Ελλάδα, δεν φτάνει η λιτότητα. Αντιθέτως, αυτό που απαιτείται είναι ανάπτυξη. Αυτή είναι η αισία, η μόνιμη αποδός στις δηλώσεις τελεχών της γερμανικής κυβέρνησης, αρχές γενομένης από την καγκελάριο Μέρκελ και τον Υπουργό Οικονομίας Ρέσλερ μέχρι τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Και για τον λόγο αυτών εντείνονται οι πιέσεις. Ο Γερμανός Υπουργός Οικονομίας ζητά από την ελληνική κυβέρνηση μεγαλύτερη δραστηριοποίηση για την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα. Η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τα πάντα στην κατεύθυνση αυτή, τόνισε ο κύριος Ρέσλερ, και πρόσθεσε ότι δεν είναι πρωτίστως καθήκον της Γερμανίας και της Ευρώπης η ανάπτυξη, αλλά καθήκον της Ελλάδας. Εδώ επαναλαμβάνει τα παράπονά του και από την ελληνική δημόσια διοίκηση στο θέμα των επενδύσεων και στα συμφραζόμενα αυτά να σου πω ότι χαρακτηρίστηκε από συναδέλφους, έξυπνη η κίνηση της Άννας Διαμαντοπούλου να ζητήσει τα στοιχεία των Γερμανών επενδυτών που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα και που σύμφωνα με τον Γερμανό Υπουργό αντιμετώπισαν πολλά εμπόδια. Οι Γερμανοί όμως είναι εξοργισμένοι, να σου πω, και με την αδράνεια του ελληνικού επιχειρηματικού κόσμου. Και όπως είπαμε και το πρωί, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας των Χριστιανοδημοκρατών, ο κ. Κάουντερ, δηλώνει ότι εκπλήσεται με την Ελλάδα, γιατί ενώ η ελληνική οικονομία βρίσκεται στον αδύρ, υπάρχουν πολλοί πλούσιοι επιχειρηματίες που δεν επενδύουν. Και τους κάνει έκκληση, μάλιστα κάνει έκκληση στο εθνικό αίσθημά τους να επενδύσουν στη χώρα τους. Να επενδύσουμε εμείς, σου λέει, αλλά πρώτα να επενδύσουν και οι Έλληνες επιχειρηματίες στη χώρα τους. Μάλιστα, τώρα πάμε στο Θάνο Δημάδη, γιατί Θάνο, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο καταλήγει τελικά 28 δισεκατομμύρια ευρώ θα συνεισφέρει στο νέο πακέτο διάσωσης της χώρας μας. Και τα στελέχη του Ταμείου ΣΥΑ δηλώνουν ότι είναι μια πολύ γενναία συνεισφορά υπό τις παρούσες δύσκολες συνθήκες και ειδικά τις δύσκολες συνθήκες της κεφαλαιακής επάρκειας για το Ταμείο. Πριν από λίγο, ο εκπρόσωπος τύπου του Ταμείου έβγαλε μια ανακοίνωση για τη μοίραση στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι αυτά τα 28 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ένα καθαρά καινούριο πρόγραμμα. Δεν προέρχονται τα χρήματα αυτά από το προηγούμενο πακέτο, το οποίο έχει ακυρωθεί. Άρα έχουν ακυρωθεί και οι δόσεις οι οποίες δεν έχουν εκταμιευθεί. Είναι 28 δισεκατομμύρια ευρώ ζεστά στα χέρια της Ελλάδας, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν τα στελέχη του Ταμείου. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε είναι ότι μέχρι την Τετάρτη αυτά τα 24 ώρα είναι πολύ κρίσιμα. Υπάρχουν πυρετώδεις διαβουλεύσεις και προετοιμασίες στο παρασκήνιο, προκειμένου όλα να είναι στην εντέλεια για τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Μια συνεδρίαση πολύ κρίσιμη, διότι ο στόχος δεν είναι απλά να εγκριθεί το πακέτο κατά πλειοψηφία, αλλά αν είναι δυνατόν να υπάρχει και ομοφωνία, δηλαδή να συμφωνήσουν και οι χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα φέρονται να έχουν ισχυρές ενστάσεις στη νέα βοήθεια προς την Ελλάδα. Και γι' αυτό και το Ταμείο, πρέπει να πούμε, ΣΥΑ προσπαθεί να κλείσει με κάθε τρόπο όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει ανοίξει κυρίως από την πλευρά της Ευρώπης, ότι η Ελλάδα ενδεχομένως θα χρειαστεί και ένα νέο πακέτο. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν συζητείται, το μεταδώσαμε εδώ και 2 εβδομάδες αμέσως μετά την έγκριση του πακέτου, ότι υπάρχει μια καχυποψία στους κόλπους του Ταμείου και ένας φόβος ότι η Ελλάδα όχι μόνο θα χρειαστεί και νέο πακέτο, αλλά και μια νέα αναδιάρθρωση. Και πάντως πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Τόμσεν, ο οποίος θα εισηγηθεί και την στήριξη της Ελλάδας στο Διοικητικό Συμβούλιο, θέλει να υπάρξουν μέτρα για τον περιορισμό της ύφεσης και τη στήριξη της ανάπτυξης. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θάνο Δημάδη. Ευχαριστούμε και τον Σταμάτη Ασημένιο από την Deutsche Welle.